Γεια χαρά, καλοί μου άνθρωποι, καλοί μου φίλοι. Βρίσκομαι στη μέση του πουθενά. Για του λόγου το αληθές, κάνω ό,τι μπορώ να σας το δείξω αυτό. Θα μου πεις, υπάρχει αλήθεια η μέση του πουθενά? Αυτό είναι το ερώτημα, ότι αυτό δεν είναι κάτι που ισχύει. Θα σας πω γιατί δεν ισχύει. Γιατί πάρα πολύ απλά, οι άνθρωποι βρισκόμαστε πολλές φορές στη μέση του πουθενά. Στη μέση υποτίθεται ενός γεγονότος, μιας κατάστασης, και εμείς νιώθουμε ότι είμαστε στο πουθενά. Δεν ισχύει αυτό όμως, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ξέρουμε πολύ καλά που είμαστε. Γνωρίζεις αυτή τη στιγμή ότι είσαι Σταύρο, σε ένα πολύ ωραίο σημείο, κάπου που βλέπεις μια τεράστια θέα. Έτσι, ένα υπέροχο βουνό, μια εκπληκτική φύση. Έτσι, και κάπου εκεί που χάνεις τον εαυτό σου, αναζητάς μια λύση, έναν άνθρωπο, μια ιδέα, μία, αν θέλετε, πολύ απλή λύση. Ένα σημάδι, λες, για να βγω από το τούνελ. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, όταν λέμε είμαι σε μια θελοσιοταραχή σκέψεων, σε ένα μεγάλο πρόβλημα, φαινομενικά υπάρχει, αλλά στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Γνωρίζουμε το μάτριξ του μυαλού. Ποιος δεν το ξέρει πλέον αυτό? Άρα λοιπόν υπάρχει λύση. Το θέμα είναι πόσο αυτή η λύση υπάρχει μέσα στη διάνοιά σου. Δηλαδή στη σκέψη σου, στην ενέργειά σου. Αξίζει τον κόπο να κάνεις μία πολύ μεγάλη βουτιά μέσα σου, στη ψυχή σου, στο μυαλό σου, γιατί υπάρχει λύση. Απλώς εκείνη τη χρονική στιγμή δεν μπορείς να τη δεις, δεν μπορείς να τη νιώσεις και κυρίως να την κάνεις πράξη. Αν ποτέ λοιπόν χάσετε όμως κάποια στιγμή την πίστη σας, δεν θα μπορέσετε να κατανοήσετε ότι πάντα υπάρχει λύση, αρκεί βεβαίως να θυμηθείς ότι δεν είσαι ένα απλό δημιούργημα, αλλά είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορείς να απευθυνθεί σε εκείνον. Αν χάσετε ποτέ τον εαυτό σας, όπως εγώ στη μέση του πουθενά, ήρθα να προσευχηθώ μόνος μου και να τα βρω με τον εαυτό μου τις λύσεις. Εντάξει, μπορεί ο προφήτης Ηλίας να είναι ένα κλισάκι στη μέση του πουθενά. Στη μέση του πουθενά, ακριβώς. Στη μέση του πουθενά λοιπόν μπορεί να σου δώσει την ενίσχυση της πίστης. Έτσι μπορεί να γίνει και με τον εαυτό σου. Μην επιτρέπεις σε κανέναν να κάνει τον εαυτό σου ανήμπορο. Γιατί εσύ δημιουργείς τον παράδεισο και την κόλασή σου. Εσύ ακυρώνεις τον εαυτό σου. Άρα εσύ μπορείς μόνο πραγματικά να βρεις και την προσωπική λύση που θα λύσει το πρόβλημά σου. Μιλάω όσο γίνεται πιο απλά. Είμαι σύμβουλος αυτοβελτίωσης και προσωπικής εξέλιξης, αφύπνισης και καθοδήγησης της προσωπικής ενέργειας. Και αν μιλάω τόσα χρόνια γι' αυτό, είναι γιατί πιστεύω πάρα πολύ στους ανθρώπους. Μη χάνεις την πίστη σου, να θυμάσαι ότι είσαι δημιούργημα, ένα τέλειο δημιούργημα από το Θεό, από το Δημιουργό. Να πιστεύεις όπου νομίζεις τέλος πάντων εσύ. Εγώ πιστεύω πολύ στο Θεό, στον Ιησού Χριστό. Το έχω αιτιολογήσει μέσα μου γιατί. Αλλά θέλω να μοιραστώ και κάτι μαζί σου που νομίζω ότι αυτό θα σου δώσει την λύση. Όπου και να πιστεύεις, σίγουρα πιστεύεις σε μία δύναμη. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση στο Δημιουργό Θεό. Είμαστε τέλεια όντα και είναι τόσο ατελείς οι ζωές μας. Είμαστε τόσο μα τόσο αχάριστοι για την ζωή μας που εμείς προσδιορίζουμε αν θα είναι, επαναλαμβάνω, κόλαση ή παράδεισος. Παράδεισος ή κόλαση. Κατανοήστε το σύντομα αυτό. Δυναμώστε την πίστη σας στον εαυτό σας γιατί είσαι το δημιούργημά του. Και αν ποτέ χάσεις την πίστη σου, σου είπα τον τρόπο. Να θυμάσαι ότι είναι εδώ και σε περιμένει. Αν δεν είναι αυτό, ας είναι κάτι άλλο. Αλλά να θυμάσαι όμως ότι τη δύναμη την έχεις μέσα σου. Σας εύχομαι να πορεύεστε πραγματικά προς το φως. Και επειδή κάποιοι θα πείτε, οκ, τάπε τώρα ο πλημιστός, θέλω να απαντήσω και σε μερικούς δύσκολους. Ας υποθέσουμε και λίγο κάποιους άπιστους ή πολύ, μα πάρα πολύ χριστιανούς. Αν ήθελα να είμαι ιεροκήρυκας, θα μπορούσα να γίνω. Αν ήθελα να είμαι κάτι άλλο, θα μπορούσα να το κάνω. Αυτό που είμαι, μ' αρέσει.
Και δεν θα λογοδοτήσω σε κανέναν για αυτό που κάνω, που μου αρέσει να το κάνω. Δεν θα με κρίνει κανείς παρά μόνο ένας. Ξέρετε ποιος είναι αυτός. Ούτε και εσάς θα σας κρίνει κανείς. Αυτός που έρχεται να κάνει τον πολύ θρησκευόμενο να θυμάστε ότι μπορεί να είναι εντελώς εκτός. Γιατί αυτός που έχει την παραδοχή να πει ότι είναι ατελής είναι πολύ καλύτερος πιθανόν από αυτόν που τελικά όλη μέρα είναι στο ευχολόγιο. Είναι δύσκολο να είσαι λαϊκός και να πιστεύεις. Γιατί αν παραδοθείς θα είσαι μοναχός. Δύσκολο, αλλά μοναχός. Ελπίζω να το καταλάβετε αυτό που είπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη σας. Και αν πιστεύετε ότι κάποια στιγμή μπορούμε να τα πούμε, να το κάνετε. Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να επικοινωνούμε. Πολλά φιλιά.